Είναι το Ping Pong Challenge, το πρώτο της φετινής σεζόν, με καλεσμένο τον Λίον Βάθανης. John Lennon ή Mick Jagger. John Lennon. Μια μέρα στο στούντιο με τον Dave Bowie ή με τους Arcade Fire. Bowie. Να κάνεις την πρώτη σου και μοναδική εμφάνιση στο Woodstock το 69. Σωστά τα λέω. Ναι. Ναι. Απέναντι σε όλο αυτό το πλήθος με τις λάσπες, τα διάφορα σκευάσματα και όλη αυτή την ατμόσφαιρα που δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται, ή να την κάνεις να είσαι στο θρυλικό φεστιβάλ που ανατείναξε την Αθήνα στο Rock in Athens τη δεκαετία του 80, που ήρθαν όλοι και παίξαν στο Καλλιμάρμαρο μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη να βάλε πάλι. Έτσι όπως μου το πουλάς, θα επιλέξω Αθήνα. Αθήνα. Ε, το πουλήσεις. Γιατί το πήγαινα. Headliner σε οποιοδήποτε ελληνικό μεγάλο φεστιβάλ ή ψηλά γράμματα στο Coachella. Ψηλά γράμματα στο Coachella. Μάλιστα. Γιατί και εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν θέλετε να παίζεις κλαρίνο σε πανηγύρια. Ναι. Ή κιθαρίτσα folk στο Texas. Κλαρίνο σε πανηγύρια. Με ερωτέω. Κλαρίνο σε πανηγύρια. Τι είναι αυτό που σε ένα κομμάτι. Ακούσα ένα καινούργιο κομμάτι. Ένα κομμάτι δεν έχει ακούσει ποτέ. Τι είναι αυτό που μπορεί να βρει πιο ενοχλητικό. Να έχει φυσαρμόνικα ή τουμπερλέκι. Φυσαρμόνικα, 100%. Δεν το συζητώ. Να πάρεις έτσι μια τροπή η καριέρα σου και να μπεις βαθιά μέσα στην τραπ ή να τραγουδάς μαζί με εσένα. Ένα σε μπουζουξίδικο στραχανών. Μπουζουξίδικο αχανών. Με εμένα. Θα το έκανα μαζί σου. Παράφωνος. Αλλά με επαφή με το κοινό. Μέσα. Λος Άντζελες ή Λονδίνο. Λος Άντζελες, γιατί έχει ωραίο καιρό. Φέρε δύο πράγματα το Λος Άντζελες στην Αθήνα. Καταφέρεις να τα έχουμε εδώ για πάντα. Λοιπόν... Τα κοριτσία με τα roller skate. Υπάρχει στο Φάληρο. Φαληροφόρνια. Ταινίες. Ταινίες. Okay. Στα χειρότερα σου όνειρα, παίζεις στο Squid Game ή στο Bachelor. Στο Bachelor. Σίγουρα στο Bachelor. Squid Game θα μπορώ να μην επιβιώσω όμως. Στο Bachelor. Παράδειξε. Λίγα στο Bachelor. Κάναμε διλήμματα, κάναμε Ping Pong Challenge, μας απάντησες. Πάμε να παίξουμε και το παιχνίδι, το quiz. Γεννήθηκε στο Λονδίνο. Ποιο είναι το πιο εμπορικό single όλων των εποχών στη Βρετανία? Πολύ δύσκολο αυτό. Ποιο είναι το πιο εμπορικό? Αντέλ. Όχι. Τζον Λένο. Όχι, Elton John, το Rocketman. Η σωστή απάντηση είναι Elton John. Αλλά δεν είναι το Rocketman. Tiny Dancer. Η σωστή απάντηση είναι Candle in the Wind. Α, ναι. Εδώ το έχω. Εδώ το έχω. Βοήθησα πάντως. Ναι, βέβαια. Πίστευα. Κερδίζουμε μισό πόντο. Σε ποιο εξωτικό σύμπλεγμα νησιών κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το γιουκαλίλι? Χαβάι. Κάτσε ρε, να το σπάσει. Να το πληρώσεις. Αγαπάς την Κέρκυρα. Τι σημαίνει η λέξη βουρδούγιο? Δεν έχω ιδέα. Μήπως είναι το κερκυραίκο γιουκαλίλι. Η σωστή απάντηση είναι ρεζίλι. Ναι. Μας έκανες βουρδούγιο. Πρώτη φορά το ακούω. Πρώτη φορά. Μας έκανες βουρδούγιο. Είσαι από την Κέρκυρα. Όχι, αλλά πηγαίνω από παιδί. Βουρδούγιο μας έκανες. Βουρδούγιο. Το 2019, η Κατερίνα Ντούσκα εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision με το Better Love που έγραψε μαζί με τον Λέον. Ποια χώρα κατέκτησε τότε την πρώτη θέση? Ολλανδία. Αγαπάς τον Λέοναρντ Κοέν. Σε ποιο ελληνικό νησί είχε σπίτι? Ποιος το πρόλαβε? Ίδρα. Πόσα 525 live sessions έχει κάνει ο Λέον Βάθενς μέχρι σήμερα? Τρία. Εντάξει, άμα είναι τότε και η επόμενη ερώτηση να είναι πόσες εκπομπές έχουμε κάνει για Καρνάτη. Δύο μέχρι σήμερα, ναι. Τρία είναι το σημερινό. Καλά, εντάξει. Σε ερώτηση που έγινε στο Ping Pong Challenge το 2018, ο Λέον θα δυσκολευόταν με τη μεθυσμένη Αγγλίδα ή την Ελληνίδα που σε πάει να γνωρίσεις τους γονείς της? Την Ελληνίδα που σε πάει στους γονείς της. Είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς μια Αγγλίδα μεθυσμένη όταν κλείνει η pub ή μια Ελληνίδα που σε πάει να γνωρίσει την οικογένειά της?
μια ελληνίδα που σου πάει για οικογένεια. Σήμερα τι λες, αλλάζουν οι άνθρωποι. Σήμερα. Πόσα πλήκτρα έχει ένα κανονικό πιάνο? 63, 48, κάτσε. 94. Η σωστή απάντηση είναι 88 πλήκτρα. Τελευταία ερώτηση. Το 2014, ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθέτησε το βίντεο για το Baby Asteroid. Ποια υποψήφια για Oscar ταινία σκηνοθέτησε την ίδια χρονιά? Το 14. Το Lobster. Α, ήταν υποψήφια για Oscar. Εντάξει, πολύ καλός. Εντάξει. Ωραίος φίλε, σε φωνάξαμε εδώ για να μας κερδίσεις. Πάμε για μπασκετάκι. Αν θέλεις να δεις και άλλα βίντεο από το Ping Pong Challenge, πάτησε την playlist που είμαστε σίγουροι ότι έχει εμφανιστεί στην οθόνη σου, αλλά δεν έχουμε καμία ιδέα που είναι. Είναι εδώ.